Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 691. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Σελίδα 691, ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο, από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτου με τη χάρη του Χριστού μας. Ούτω λέγει Κύριος, κατάβηθη στον οίκον του βασιλέως του Ιούδα και λάλησον εκεί των λόγων τούτων και είπεν, άκουσον τον λόγον του Κυρίου βασιλεύ του Ιούδα, ο καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ, σύ και η δούλη σου και ο λαός σου εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, κάμνετε κρίσιν και δικαιοσύνην και ελευθερώνετε το γεγυμνωμένον εκ της χειρός του δυνάστου και μη αδικείτε, μη δε καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν και αίμα αθώων μη χύνετε εν το τόπο τούτο. Διότι αν το όντι κάμετε των λόγων τούτων, τότε θέλου συνεισέλθει δια των πυλών του οίκου τούτου βασιλείς καθήμενη επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενη επί αμαξών και ύπων, αυτή και η δούλη αυτών και ο λαός αυτών. Αλλά αν δεν ακούσετε τους λόγους τούτου ομνίο, εις εμ' αυτόν λέει Κύριος ότι ο οίκος ούτος θέλει κατασταθεί έρημος, διότι ούτο λέγει Κύριος προς τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα. Σύ είσαι Γαλάδη σε με και η κορυφή του Λιβάνου, αλλά θέλω σε καταστήσει ερημίαν πόλη σε κατοικί τους. Και θέλω ετοιμάσει εναντίον σου εξολοθρευτάς, έκαστον μετά των όπλων αυτού. Και θέλω σε κατακόψει τα σε εκλεκτά κέντρου σου και ρίψει εις το πυρ και πολλά έθνη θέλουσι διαβίδια της πόλεως ταύτης και θέλουσι νηπή έκαστος προς τον πλησίον αυτού, γιατί ο Κύριος έκαμε ούτως εις ταύτην την μεγάλην πόλη. Και θέλουσι αποκριθεί, διότι εγκατέλειπον την διαθήκη Κυρίου του Θεού αυτών και προσεκίνησαν άλλους θεούς και λάτρευσαν αυτούς. Μη κλαίετε τον αποθανόντα και μη θρηνείτε. Κλάψατε πικρός των εξερχόμενων, διότι δεν θέλει επιστρέψει πλέον και η τη γη της γεννήσεως αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς του Σαλούμ Ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, του βασιλεύοντος αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, ώστις εξήλθεν εκ του τόπου τούτου. Δεν θέλει επιστρέψει εκεί πλέον, αλλά θέλει αποθάνει εν το τόπο όπου έφεραν αυτόν εχμάλωτον και δεν θέλει δει πλέον την γη ταύτην. Ουέι στον οικοδομούντα τον οίκον αυτού χι εν δικαιοσύνη και τα υπερό αυτού χι εν ευθύτητη των μεταχειριζόμενων την εργασία του πλησίον αυτού αμισθή και μη αποδίδοντα εις αυτόν των μισθών του κόπου αυτού, τον λέγοντα θέλω οικοδομήσει με αυτόν οίκον μέγαν και υπερώα ευρύχωρα και ανοίγοντα εις αυτόν παράθυρα και στεγάζοντα με κέδρον και χρωματίζοντα με μίλτον. Θέλεις βασιλεύσει διότι εγκλείσαι αυτόν εις κέδρον. Ο πατήρ σου δεν έτρωγε και έπινε επειδή έκαμε κρίση και δικαιοσύνη ευημέρη. Έκρινε την κρίση του πτωχού και του πέντος και τότε ευημέρη. Δεν είναι το τούτο να με γνωρίζει λέγει Κύριος. Αλλά η οφθαλμή σου και η καρδία σου δεν είναι παρά εις την πλειονεξίαν σου και στον εκχέη σε αιμαθών και στην δυναστείαν και στην βίαν δια να κάνεις ταύτα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμιου του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλω συγκλάψει αυτών λέγοντες ουέ αδελφέ μου ή ουέ αδελφή μου. Δεν θέλω συγκλάψει αυτών λέγοντες ουέ Κύριε ή ουέ η δόξα. Θέλει ταφή ταφήν όνου σειρώμενος και ρυπτόμενος πέραν των πυλών της Ιερουσαλήμ. Ανάβηθη στον Λίβανον και βόησον και ύψωσον τη φωνή σου προς την Βασάν και βόησον από Αβαρίμ, διότι υφανίστησαν πάντες οι εραστές σου. Ελάλησα προς έν τη ευημερία σου, αλλά είπας δεν θέλω ακούσει. Ούτως εστάθη ο τρόπος σου εκ νεότητός σου και δεν υπήκουσας εις την φωνή μου. Ο άνεμος θέλει καταβοσκήσει πάντα στους ποιμένα σου και οι εραστές σου θέλουν συνυπάγει σε εχμαλωσία. Τότε ναι, θέλεις εσχυνθεί και εντραπεί δια πάσα στα σασεβία σου. Συ της κατοικής εν το Λιβάνο ή της κάμνης την φωλεάν σου εν της κέδρης πόσον αξιοθρύνητος θέλεις είστε όταν έλθωσι λείπε επί σε οδύνες ώστε τικτούσεις. Ζω εγώ λέει Κύριος και αν ο Χωνίας ο γιος του Ιωακήμ βασιλεύς του Ιούδα ήθελε γίνεις φραγής επί τη δεξιάν μου χείρα και εκείθεν ήθελον σε αποσπάσει. Και θέλω σε παραδώσει στην χείρα των ζητούντων την ψυχή σου και στην χείρα εκείνων των οποίων το πρόσωπο φοβήσε. Ναι, στην χείρα των Αυγοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος και στη χείρα των Χαλδαίων. Και θέλω απορρίψει σε και τη μητέρα σου ή τη σε εγέννησεν εις γην ξένην, όπου δεν εγεννήθηκε και εκεί θέλετε αποθάνει.
Εις δε την γήινη στην οποία η ψυχή αυτών επιθυμεί να επιστρέψει, όσοι εκεί δε θέλουν συνεπιστρέψει. Ο άνθρωπος ούτως ο Χωνίας εστάθη είδωλων καταπεφρονημένων και συντετριμένων, σκεύος ενώ δεν υπάρχει χάρης, διατί απευλήθησαν αυτός και το σπέρμα αυτού και ρίφθησαν εις τόπον τον οποίο δεν γνωρίζουσιν. Ο γη, άκουε τον λόγο του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος, γράψατε τον άνθρωπο τούτον άτεκνον, άνθρωπον ώστις δε θέλει ευωδοθεί εν τες ημέρες αυτού, διότι δε θέλει ευωδοθεί εκ του σπέρματος αυτού άνθρωπος, καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ και εξουσιάζον πλέον επί τον Ιούδα. Αμήν. Ο Ιερεμίας όταν τον κάλεσε ο Θεός, τον κάλεσε για να προφητεύσει μπροστά στο βασιλιά Ιωσία, στον βασιλιά Ιωχάζ, στον βασιλιά Ιωακίμ και τέλος στον βασιλιά Ιωαχήμ και εν τέλει στο Σεδεκία. Τώρα ο βασιλιάς είναι ο Ιωακίμ. Ο Ιωακίμ, ο οποίος είναι ο διάδοχος του Ιωσία. Ο Ιωσίας ήταν ένας πάρα πολύ καλός βασιλιάς, παρόλο που ήταν γιος του Μανασί, του χειρότερου βασιλιά που έχει έλθει και έχει βασιλεύσει στο λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά, αυτός πήρε στα χέρια του το Λόγο του Θεού και άρχισε να τον εκτελεί κατά πάντα, με αποτέλεσμα ο Θεός να τον ευωδώνει. Μάλιστα, όταν διάβασε, γιατί είχε καιρό να διαβαστεί ο Λόγος του Θεού και είδε τις κρίσεις που ο Θεός είχε πει ότι θα έρθουν στο λαό Ισραήλ, μετενόησε, ταπεινώθηκε. Και ο Θεός του απάντησε ότι επειδή υπαλύνθης στην καρδία και επειδή ταπεινώθηκες, εσύ θα βασιλεύσεις, θα έρθει ο καιρός που θα φύγεις από τη ζωή αυτή και οι κρίσεις θα έρθουν στη συνέχεια. Πέθανε πράγματι ο Ιωσίας με ένα θάνατο τυχαίο, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαία σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή. Είχε πάει σε πόλεμο εναντίον του Φαραώ. Ο Φαραώ εκτόξευσε, οι άνδρες του Φαραώ, και ένα βέλος τον πέτυχε τυχαία και πέθανε. Έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να φύγει, γιατί έρχονται τώρα πια τα χρόνια τα δύσκολα. Και ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός έχει στα χέρια του και τη ζωή και το θάνατο. Εκείνο που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι όταν επρόκειτο να γίνει ο κατακλυσμός του Νόε. Και τότε, πριν τον κατακλυσμό του Νόε, οι άνθρωποι ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Κανένας από τους ανθρώπους του Θεού δεν παρέμεινε και δεν επέζησε μέχρι την, που να γίνει ο κατακλυσμός. Ο τελευταίος, ο Μαθουσάλα, πέθανε τον ίδιο χρόνο που έγινε ο κατακλυσμός, λίγο πριν τον κατακλυσμό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί προβλέπει το καλύτερο και για τη ζωή και για το θάνατο. Καλύτερο είναι όταν σε αφήνει ο Θεός να ζεις, καλύτερο είναι όταν ο Θεός αποφασίζει να σε πάρει. Στα χέρια του Θεού είναι τα πάντα προς το καλύτερο, με μία προϋπόθεση, ο άνθρωπος να στέκεται στην παρουσία του Θεού και έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Ο Ιερεμίας τώρα αποφασίζει να προφητεύσει και στο βασιλιά Ιωακίμ, μόλις έγινε βασιλιάς. Του λέει, άκουσε βασιλιά μου, και εδώ ο Λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος επί προσωπικού επίπεδου. Και δεν ίσχυε μόνο για τον βασιλιά τον Ιωακίμ, αλλά ίσχυε για κάθε έναν από όλους εμάς που ακούμε το Λόγο του Θεού και έχουμε εξουσία επί πολλών πραγμάτων. Γιατί κάθε ένας από εμάς έχει εξουσία. Εξουσιάζει πρώτα απ' όλα σε αυτά που ο Θεός του έχει υποσχεθεί, του έχει εμπιστευτεί, τα υπάρχοντά του, την οικογένειά του, το σπίτι του. Άλλος έχει μεγαλύτερη εξουσία, άλλος έχει μικρότερη εξουσία. Αλλά όλοι έχουμε εξουσία. Η μικρότερη δυνατή εξουσία, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι επί του εαυτού μας. Ο Παύλος ήταν μόνος του, δεν είχε κανέναν. Δεν ήταν εύκολο, ξέρετε τι έλεγε. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Μάλιστα, δεν πρέπει να είχε και να λογάριαζε, εν πάση περιπτώσει, και καθόλου τα υπάρχοντά του. Γιατί όπου πήγαινε, δούλευε με τα χέρια του, ίσα-ίσα για να τρώει και να επιβιώνει, μη θέλοντας να προκαλέσει σκάνδαλο στο Ευαγγέλιο του Χριστού, επιβαρύνοντας κάποιον ή κάποιους από τους αδελφούς. Τώρα ο Λόγος του Θεού προς τον Ιωακίμ. Έστειλε τον Ιερεμία όπως συνήθιζε ο Θεός και του λέει, πες του, εάν κάνεις κρίση και δικαιοσύνη,
βασιλιά του Ιούδα. Κρίση και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη Θεού. Και κρίση δικαία. Και είναι πολύ σοβαρό να κάνουμε δικαία κρίση στη ζωή μας. Δικαία κρίση. Και ο Κύριος μας είπε, η δική μου κρίση είναι δικαία, γιατί δεν κάνω ό,τι θέλω, αλλά κάνω ό,τι μου λέει ο πατέρας μου. Και η δικαία κρίση του ανθρώπου δεν είναι κατά τη δικαιοσύνη του, γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Η δικαία κρίση του ανθρώπου που έχει σαν αποτέλεσμα την ευλογία του Θεού είναι κατά τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται απόλυτα στο Λόγο του Θεού το εγγεγραμμένο. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Ούτε με μεγαλύτερη αυστηρότητα, γιατί τότε ο άνθρωπος μπαίνει στον νόμο και γίνεται σκληρός. Ούτε με μεγαλύτερη αλαζονία, γιατί τότε ο άνθρωπος μπαίνει στην υπερηφάνεια, αλλά ούτε και με μεγαλύτερη επιοίκεια, αν και ο Λόγος του Θεού λέγει η επιοίκειά σας σας γίνει φανερά εις πάντα στους ανθρώπους, αλλά με μεγαλύτερη υποχωρητικότητα, ώστε να διαπραγματεύεται και να μην λογαριάζει το Λόγο του Θεού. Το πρώτο λοιπόν το οποίο ζητάει ο Θεός σαν προϋπόθεση για την ευλογημένη ζωή που υπόσχεται είναι κρίσης, δικαία κρίσης σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δικαιοσύνη σε όλους τους ανθρώπους, στη σχέση του δηλαδή ο άνθρωπος και αυτό που χαρακτηρίζει την κρίση και τη δικαιοσύνη, τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και με τους ανθρώπους. Η σχέση μας με το Θεό πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά και η σχέση μας με τους ανθρώπους πρέπει να είναι πάντα πάλι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος δύο πράγματα πρέπει να φοβάται στη ζωή του. Την αδικία, γιατί πάσα αδικία είναι αμαρτία. Την αδικία στους ανθρώπους πρέπει να τη φοβάται. Έχει ανταπόδοση. Αλλά και την αδικία προς το Θεό. Να αδικήσει το Θεό. Και μπορούμε να αδικήσουμε το Θεό ή να κλέβουμε το Θεό, βέβαια. Μάλιστα στον Μαλαχία τον προφήτη, ο Μαλαχίας ο προφήτης προφητεύοντας λέγει, εσείς με κλέβετε και με ρωτάτε τι σε κλέβουμε. Με κλέβετε στο να μην μου δίδετε αυτά τα οποία μου ανήκουνε. Τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, το κράτος, την ταπείνωση. Αυτά μου ανήκουνε. Η δόξα ανήκει σε μένα. Και εσείς τη δόξα τη δίνετε σε άλλους ή στον εαυτό σας. Με κλέβετε. Και συνεχίζει. Δοκιμάστε με και δώστε μου αυτά που μου ανήκουνε και εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω σε εσάς όλη μου την ευλογία ώστε να μην υπάρχει τόπος, να αρκεί τόπος για αυτήν. Άρα η πρώτη απέτηση, σκληρή λέξη γιατί δεν είναι αλήθεια, η πρώτη προτροπή και συμβουλή που ο Θεός δίνει σε όλους μας και ο Ιερεμίας τότε στο βασιλιά ήτανε πρόσεξε τη σχέση σου με το Θεό και πρόσεξε τη σχέση σου με τους ανθρώπους. Όλα πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, ελευθερώνεται το γεγυμνωμένον εκ της χειρός του δυνάστου. Ο άνθρωπος του Θεού έχει σπλάχνα. Έχει αγάπη. Ξέρει να ελευθερώνει τους ανθρώπους. Όχι να τους καταπιέζει. Όχι να βιάζει την ψυχή τους, την καρδιά τους, τη ζωή τους, αλλά να τους ελευθερώνει. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να ελευθερώσεις έναν άνθρωπο όταν του πεις δεν πειράζει. Μπορεί να σου χρωστάει, μπορεί να σε ντρέπεται, δεν πειράζει. Μπορεί να έπεσε σε λάθος σε σέναν, δεν πειράζει. Μακρόθυμος ο άνθρωπος του Θεού. Πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, συγχωρητικός. Προϋποθέσεις μεγάλης ευλογίας, αδελφοί. Συγχωρητικός, χαρίζει. Καλύτερα λέει είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Χαρίζει στους ανθρώπους, χαρίζει συγχωρητικότητα, αγάπη, χάρη κάνει στους ανθρώπους, έλεος. Χαρίζει το χαμόγελό του, τη χαρά του, την αγκαλιά του, το σπίτι του, τη φιλοξενία του, χαρίζει.
Ο πατέρας μας είναι πλούσιος, αλλά και τα παιδιά του πατέρα μας είναι πλούσια. Εις έλεος, εις πλάχνα, εις αγάπη. Μη αδικείτε, μη δε καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό, τη χείρα και αιμαθόν μη χύνεται εν τον τόπο τούτο. Δεν εκμεταλλεύετε τους ανθρώπους. Έχει εξουσία, δεν τους εκμεταλλεύετε. Δεν γίνεται κυρίαρχος. Δεν τους θεωρεί τους άλλους υποχείρια του, δούλους του. Αντίθετα μάλιστα. Αντίθετα μάλιστα. Δεν τους αδικεί, δεν τους καταδυναστεύει, έστω κι αν είναι αδύνατος, ο ξένος, ο ορφανός, η χείρα. Και είναι μερικά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τους δίνουμε σημασία και να τα φοβόμαστε. Και το εννοώ αυτό. Να φοβόμαστε τον ξένο άνθρωπο. Αυτόν που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, λένε οι άνθρωποι. Να τον φοβόμαστε. Γιατί πίσω από αυτόν κρύβεται ένας παντοδύναμος Θεός. Τον ορφανό να τον φοβόμαστε. Τη χείρα να τη φοβόμαστε. Γιατί πίσω από εκεί δεν είναι μόνη της. Πίσω από εκεί είναι ο παντοδύναμος Θεός. Το ξένο, τη χείρα, τον ορφανό. Τον αθώο. Υπάρχει άνθρωπος αθώος, αγαθός. Που τον κοροϊδεύουν εύκολα και πολλοί οι άλλοι. Τον αθώο θα τον ελευθερώσεις εσύ. Θα βρίσκουν χάρη οι άνθρωποι στους οφθαλμούς σου. Να το επαναλάβω λίγο αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο άνθρωπος, ο διπλανός σου θα βρίσκει χάρη στους οφθαλμούς σου. Αν θέλεις και εσύ να βρίσκεις χάρη στα μάτια του Θεού. Ξέρετε τι θα πει χάρη. Ελευθερία. Αγάπη. Συμπάθεια. Συμπόνια. Σπλάχνα. Ελεημοσύνη. Θα βρίσκει χάρη. Δεν θα βρίσκει αυστηρότητα. Δεν θα βρίσκει σκληρότητα. Δεν θα βρίσκει αδιαφορία. Δεν θα βρίσκει κακία. Μίσος. Κανένας μπροστά σου. Όλοι θα βρίσκουν χάρη ενώπιόν σου. Και όσο εσύ στη ζωή σου κάνεις χάρη, τόσο θα βρίσκεις χάρη από το Θεό. Από το Χριστό και από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχει χάρη του Θεού που στέλνει το Χριστό. Υπάρχει χάρη του Χριστού που μπαίνει στη ζωή σου για να σε σώσει. Και υπάρχει χάρη του Πνεύματος του Αγίου που ζωοποιεί τον άνθρωπο. Του δίνει δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό να σε πλησιάζουν οι άνθρωποι όχι με φόβο, όχι με αγωνία. Καμιά φορά θυμάμαι τα παιδιά μου, γιατί δεν θέλω να πω για τους άλλους, εύχομαι και ελπίζω να ποτέ να μην έχω προκαλέσει φόβο σε κανέναν άνθρωπο. Στους μόνους που έχω προκαλέσει φόβο είναι στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί αισθάνομαι πιο ελεύθερα. Λάθος. Αλλά καμιά φορά τα παιδιά μου, μέχρι και τώρα, όταν διαβάζαν, πλησίαζαν, σταματάγανε κατευθείαν, φοβόντουσαν. Δεν είναι καλό αυτό. Παράδειγμα ήταν για μένα και παράδειγμα το λέω και για σας. Δεν είναι καλό να σε φοβάται η γυναίκα σου, να σε φοβάται ο άντρας σου, να σε φοβάται ο αδελφός σου. Άρα εγώ είμαι πρεσβύτερος και λοιπόν να τρέμουν επιμένα σου, ξέρετε, να κάνετε ό,τι σας λέω εγώ. Όχι αυτά τα πράγματα. Σε πλούσιος, μη σε φοβόνται. Να βρίσκουν ανάπαυση. Οι αδελφοί σου ιδιαίτερα οικοί της πίστεως και όλοι οι άνθρωποι, να αναπαύονται στην παρουσία σου. Ξέρετε, ο άνθρωπος ευαρεστείται να τρομοκρατεί τον άλλον. Αυτό είναι το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του κόσμου τούτου. Τον κάνουν τον άλλον να φοβάται για να μ' ακούει. Σ' ακούει επειδή φοβάται. Νομίζεις ότι σ' ακούει επειδή φοβάται. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όταν βρίσκουν οι άλλοι χάρη στα μάτια μας, το παράξενο και το καταπληκτικό είναι ότι και εμείς βρίσκουμε χάρη στα μάτια τους. Και τι γίνεται? Χάρη αντιχάριτος. Και πάμε όπως ο Χριστός. Χάρη αντιχάριτος. Πάνω στη μία χάρη έρχεται η άλλη χάρη. Κάνω εγώ χάρη σε σένα, κάνεις εσύ χάρη σε μένα.
Και ξέρετε τι γίνεται μες στην οικογένεια, ευλογία. Δεν σου χαλάω χατήρι, αυτό είναι το δεν σου χαλάω χατήρι. Κάνε μου αυτό αμέσως, κάνε μου το άλλο αμέσως. Και είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη. Και αν το επεκτείνουμε αυτό, μια συγγένεια χριστιανική, μια εκκλησία ευλογημένη. Για φαντάσου να ξέρεις ότι εγώ θα κάνω πάντα χάρη σε σένα. Πόσο πρόθυμος και πρόθυμη θα είσαι να κάνεις χάρη σε μένα. Και θα λες τι καλός αδελφός, δεν το λέω για εκείνος. Ό,τι μου τη ζητήσεις θα του κάνω. Αλλά και έχεις και παρησία να ζητάς. Γιατί ξέρεις ότι βρίσκεις χάρη. Ξέρετε ότι δεν ζητάμε και από εκεί θα καταλάβουμε. Δεν έχουμε παρησία προς όλους να ζητάμε. Δεν ζητάμε προς όλους. Γιατί? Κάτι γίνεται. Γιατί λέω σε αυτή την αδελφή, κάνω ένα καφέ και ντρέπομαι. Ξέρω ότι θα βρω χάρη στα μάτια της. Λέω στην άλλη, κάνε αυτό. Αλλά δεν το λέω σαν διαταγή. Το λέω σαν παράκληση και το ξέρει ο άλλος. Και έρχεται ο άλλος, κάνε μου αυτό αμέσως. Και τι θα κάνω εδώ, εγώ. Και αμέσως αρχίζει η αδερφή αγαπητή να εργάζεται η αγάπη του Χριστού και να μας εισφύγει. Και τι γινόμαστε, αγαπημένη εκκλησία, αγαπημένα αδέλφια, τα πάντα κοινά, όχι τα ντουβάρια. Τα ντουβάρια δεν γίνονται κοινά. Κοινά είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι η καρδιά μας. Αν μπορώ εγώ να θυσιάσω το θησαυρό μου για σένα, έχω τα πάντα κοινά. Και αντίστροφα, αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Που έβρισκαν χάρη, λέει, ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και κάτι άλλο, και φόβος, λέει, έπεφτε στους άλλους, ώστε δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Γιατί? Φόβος Θεού. Σπερασπιζόταν ο Θεός. Και τώρα θυμηθείτε, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Αυτό είναι. Γιατί? Γιατί μοιάζει, λέει, σαν το πολύτιμο μύρο που πέφτει επάνω στον Ααρών και παίρνει τον Ααρών, που ήταν ένας Λεβίτης, τον χρήει ο Θεός με το πολύτιμο μύρο και τον καθιστά ιερέα. Τον απλό Λεβίτη τον καθιστά και χρησμένο του. Γιατί? Γιατί συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί. Και αποτελεί και όλη αυτή η οικογένεια είναι μια και χρησμένη οικογένεια δια Πνεύματος Αγίου. Και χρησμένη εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου. Και σαν λέει το δροσερό αεράκι από το βουνό του Αερμούν, που κατέβαινε από το Λίβανο, από τον Λίβανο, καλό λέω, από τα βουνά τα ψηλά. Και κατέβαινε η δροσιά που είναι η παρουσία του Θεού και δροσίζει τον καύσωνα και ζεσταίνει την παγωνιά στην καρδιά του ανθρώπου. Ωραίες είναι οι συμβουλές του Θεού όταν τις καταλαβαίνουμε, και όταν τις καταλαβαίνουμε τότε είναι πολύ πιο εύκολο να τις εκτελέσουμε. Αλλά ποιος θα μας κάνει να τις καταλάβουμε? Ο Θεός. Ο Θεός θα μας αποκαλύψει τα λόγια Του και τι εννοεί. Γιατί αν τα ακούσουμε σαν απλά λόγια, για ακούστε τη διαφορά. Να μην αδικείς ούτε να καταδυναστεύεις τον ξένο. Τ' άκουσες? Εκεί σε πιάνει τρόμος. Λέω, πα, θα μου ρίξει κακεραυνό. Δεν το λέει για να μη σου ρίξει κεραυνό. Του λέει για να σε ευλογήσει. Και σου λέει, το κατάλαβες παιδί μου? Άλλο το άκουσες και άλλο το κατάλαβες. Μεγάλη διαφορά, αδέλφοι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και έτσι θέλει ο Θεός να μιλάμε και μεταξύ μας. Όχι να πάω εγώ, να πάω στην Ελλάδα, κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Όχι, έτσι τι θα κάνει? Σε βλέπει, θα σε βλέπει και θα τρομάζει. Και αν είσαι και κανένας στηριώδης άνθρωπος, έτσι δυνατός εκεί, ή καμιά έτσι παχουλή γυναίκα, τη βλέπεις και φοβάσαι. Λες, τώρα χάθηκα. Θα μου φέρει το ταψί στο κεφάλι. Αδελφοί, με γλυκύτητα. Μου είπε ένας αδελφός, υπάρχει ένα εδάφιο, δεν το έχω βρει, ένα εδάφιο. Τα γλυκά λόγια, λέει, συντρίβουν οστά. Και μ' άρεσε αυτό. Είναι στις παροιμίες, πιστεύω. Τα γλυκά λόγια συντρίβουν κόκαλα. Το κόκαλο μπορείς να το συντρίψεις με μπουνιά, να το διαλύσεις, αλλά να συντρίψεις τη σκληρή καρδιά και με τα γλυκά λόγια. Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη γλυκύτητα. Εάν λοιπόν του λέει του βασιλιά είσαι έτσι, δηλαδή κάνεις κρίση και δικαιοσύνη, είσαι γλυκός, είσαι τρυφερός, βρίσκουνε χάρη άλλοι στους οφθαλμούς σου, δεν είσαι άδικος, δεν είσαι σκληρός, τότε θα έχεις αποτέλεσμα. Πρώτον, θα έχεις καρπό καλό.
Δηλαδή θα είσαι καλό δέντρο. Γιατί κανένα καλό δέντρο δεν κάνει καρπό κακό. Αλλά ούτε και κακό δέντρο κάνει καρπό καλό. Θα έχεις καλό καρπό. Θα έχεις καλή συνέχεια. Θα έχεις καλά αποτελέσματα. Ό,τι κάνεις θα τα ευωδώνω. Θα ευωδώνονται. Θα σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Θα είναι ο Θεός μαζί σου. Σε αυτόν τον τόπο θα μπαίνουν βασιλιάδες μέσα πάνω σε άμαξες, ευτυχισμένοι, ευλογημένοι, και άρχοντες και δούλοι και λαός, όλοι χαρούμενοι θα μπαίνουν σε αυτή την πόλη, αν εσύ βασιλιά κάνεις αυτά που σου λέω. Όλοι θα είναι χαρούμενοι στο σπίτι σου, αν εσύ αδερφέ κάνεις αυτά που σου λέει ο Θεός. Όλοι θα είναι ευλογημένοι και χαρούμενοι μέσα στην εκκλησία, αν όλοι μας κάνουμε αυτό που μας λέει ο Θεός. Αν όμως δεν υπακούσετε, τότε ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέει ο Θεός, ότι αυτός ο οίκος θα καταστραφεί. Εάν δηλαδή τι, αν δεν προσέχετε τη σχέση σας με το Θεό και με τους ανθρώπους, αν αδικείτε, αν είσαστε σκληροί, αν είσαστε υπερήφανοι, αμετανόητοι, αν κάνετε ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός, τότε το σπίτι σου δεν θα πάει καλά. Η εκκλησία δεν θα πάει καλά. Γι' αυτό μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, εκείνο που πρέπει να μας διακρίνει είναι η αγάπη. Θα δούνε την αγάπη σας οι άνθρωποι και θα ομολογήσουν ότι είστε παιδιά του Θεού, δούλοι του Θεού, εκκλησία του Θεού. Μη φεύγει από πάνω μας η αγάπη, η τρυφερότητα, η ζεστασιά και η αληθινή αγάπη. Η αληθινή αγάπη είναι σύμφωνη πάντοτε με το Λόγο του Θεού. Γιατί αλλιώς είναι στην αισθηματική αγάπη που προξενεί κακό. Και αφού απάντησε ο Θεός, μάλιστα προφήτευσε ο Θεός στον βασιλιά τον Ιωακείμ, τότε απευθύνεται προς το ανάκτορό του και μ' αρέσουν οι τρόποι που μιλάει ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα, προς αυτό το παλάτι εδώ που βλέπω. Για μένα είσαι ως η Γαλάδ και ως η κορφή του Λιβάνου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Αλλά επειδή βλέπω ότι δεν δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού, και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να εξετάζουμε, αδελφοί, την καρδιά μας και τη ζωή μας. Δίνουμε σημασία στο Λόγο του Θεού? Είναι μια ερώτηση που πρέπει να την απαντήσουμε. Είναι σαν να μας ρωτάει ο Θεός, αδελφοί, και όχι τώρα και κάθε φορά, αδερφέ, δίνεις σημασία στο Λόγο του Θεού, σε αυτά που ακούς? Τα ακούς και προσέχεις μετεπιμελίας να τα εκτελέσεις, ή τα ακούς ωραία και φεύγεις, ή τα κρίνεις και τα κατακρίνεις? Είναι οι θέσεις που παίρνουμε μπροστά στο Λόγο του Θεού. Καθένας από εμάς παίρνει μια θέση συγκεκριμένη. Υπάρχει πιθανότητα, το έχω κάνει πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω και είναι λάθος. Αρχίζεις και κρίνεις, όχι και έτσι, τόσο πολύ. Και τι μας λέει τώρα? Εάν όμως θεωρήσουμε, και καλό είναι να το θεωρήσουμε, ότι όταν μιλάει ο άμβωνας δεν επεμβαίνει ο άνθρωπος, ή τουλάχιστον δεν πρέπει, και όταν προσευχόμαστε και λέμε θέλουμε να μας μιλήσεις Κύριε και να μην επέμβει ο άνθρωπος, όπως προσευχήθηκε στην αρχή ο αδερφός ο Γιώργος, τι νομίζετε, μάταιη είναι η προσευχή του? Ή όταν βάζουμε κάποιον να προσευχηθεί στην αρχή για πλάκα, τον βάζουμε από συνήθεια έτσι γιατί πρέπει? Τον βάζουμε για από συνήθεια. Και όλοι μας προσευχόμαστε. Πριν αρχίσει το κήρυγμα, προσευχόμαστε και λέμε Κύριε, τώρα δεν μην είναι ο άνθρωπος που θα μας μιλήσει. Τι να μας πει ο άνθρωπος? Θέλουμε να μας μιλήσεις εσύ. Εάν λοιπόν έχουμε αυτή την πρόθεση στην καρδιά μας όταν προσευχόμαστε, όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, είναι δυνατόν να μας μιλήσει άνθρωπος? Ή όποιος ανεβαίνει απάνω, τι νομίζετε, ότι κάθεται και λέει δώσε μου να τα πω καλά? Κάνε με ένα καλό κήρυκα έτσι να κάνω ένα ωραίο κήρυκα, να θαυμάσουν. Αυτά είναι ανοησίες, αδερφοί. Χριστέ μου, βάλε μου στο στόμα, στα λόγια, στην καρδιά, στο πνεύμα, τα δικά σου λόγια, για να μην ακουστεί καμία γνώμη ανθρώπινη. Δεν έχουμε ανάγκη τη γνώμη την ανθρώπινη. Είναι επικίνδυνη η γνώμη η ανθρώπινη. Ζημιογόνος. Αυτό το οποίο μας ωφελεί είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Εάν λοιπόν αυτό το θεωρούμε βέβαιον, έτσι πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό. Με τέτοια προσευχή, με τέτοια εξήτηση. Γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας.
Αν ήρθε σήμερα στην εκκλησία, μπήκε, κάθισε και σε πιάνει και ο ύπνο καμιά φορά που δεν κοιμόμαστε, δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά με αδιαφορία ακού, χωρί να εξητεί τη φωνή του Θεού, δεν θα τη βρει. Σήμερα ξέρετε τι μου είπε ο Θεός και μου έκανε εντύπωση αυτό και το είπα και σε έναν αδερφό. Κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Αν δεν χτυπήσεις δεν σου ανοίγει η πόρτα. Και το κατάλαβα για πρώτη φορά. Θα μου πεις τόσο χαζός είσαι πιο πολύ ακόμη. Δεν ανοίγει η πόρτα αν δεν χτυπήσεις το Θεό. Δεν θα σου μιλήσει ο Θεός αν δεν τον παρακαλέσεις. Δεν θα γίνει μισθαποδότης ο Θεός αν δεν τον εξητάς. Είναι προϋποθέσεις, είναι νόμος. Πνευματικός και είναι πιστός το λόγο του ο Θεός. Και η Γραφή λέει πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Είναι. Είναι πιστός ο λόγος. Άρα λοιπόν στους εξητούντας και εμείς εξητούμε να μας μιλήσει ο Θεός, να μας οδηγήσει ο Θεός, να μας ελέγξει ο Θεός, να μας μαλώσει ο Θεός, αλλά ο Θεός, όχι άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος μαλώνει άσχημα και βάρβαρα και με ζημίες και πληγώνει και ματώνει. Ο Θεός όμως και αν πληγώσει, αμέσως θεραπεύει, αμέσως διορθώνει. Και λέει τώρα ο Θεός, ούτε το λέγω προς το παλάτι σου. Εγώ σε βλέπω όμορφο και φαίνεσαι όμορφος, αλλά θα σε καταστρέψω, γιατί ετοιμάζω εξολοθρευτές που θα έρχονται εναντίον σου, το παλάτι του βασιλιά Ιωακείμ, και θα κατακόψω όλα τα καλά σου και θα τα ρίξω σε πυρ. Και θα περνάνε οι άνθρωποι και θα λένε, γιατί ο Θεός έκανε τη μεγάλη αυτή πόλη έτσι, την κατέστρεψε έτσι. Και θα τους αποκρίνονται γιατί εγκατέλειπαν τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού αυτών, πρώτον και δεύτερον προς εκείνης άλλους θεούς, και τρίτον ελάτρευσαν αυτούς. Τρία πράγματα είναι αυτά που φέρνουν την καταστροφή. Παραβλέπω, αδιαφορώ για το Λόγο του Θεού. Πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεύτερον, βρίσκω μπροστά μου και διαλέγω άλλους θεούς. Κάμω άλλους θεούς. Γι' αυτό και υπάρχουν θρησκείες, ωραία μάνα μου, θρησκείες. Δόγματα, χριστιανικά δόγματα. Με εξαπτέρυγα, με αγάλματα, με εικόνες, με άλλοι θεοί είναι αυτοί. Και προχώρησαν και βρήκαν άλλους θεούς γιατί παρέβησαν τη Διαθήκη, το Λόγο του Θεού. Και τέλος ελάτρευσαν άλλους θεούς. Ποιον, τον Άγιο Ραφαΐμ λέει θα λατρεύσουμε τώρα. Παιδάκι μου, Χριστός, όχι λέει. Και βρίσκουν διάφορα ονόματα τα οποία τα λατρεύουν. Και τα προσκυνούν. Και προχωράνε και πέρα από αυτό. Θα λατρεύσουμε και μία ζώνη. Και ένα χιτώνα. Και ένα σεντόνι. Και μία πετσέτα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είμαστε καλύτεροι. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί ο χριστιανός γίνεται χειρότερος όταν ξεπέσει. Και πώς ξεπέφτει? Όταν αρχίζει και αδιαφορεί και δεν λογαριάζει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση, η βασική ερώτηση, η σοβαρή ερώτηση είναι: πραγματικά ενδιαφέρεσαι για το Λόγο του Θεού? Εάν, αδερφοί, η απάντησή μας δεν είναι ναι με όλη μας την καρδιά, μη συνεχίζουμε. Μη συνεχίζουμε. Θα ταλαιπωρηθούμε. Θα μπλέξουμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε την καρδιά μας ότι μας ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, μόνο ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και στρέφεται στον Ιωακείμ και του λέει, μην κλαις για τον αποθανόντα, τον Ιουσία, και μην θρυνείται για αυτόν. Αυτό δεν τον ευλόγησε ο Θεός. Βασίλευσε 30 τόσα χρόνια, ήταν μαζί του ο Θεός, τον ευόδωσε, τακτοποιήθηκε, πήγε τώρα στον ουρανό. Μην κλαις για αυτόν, αλλά κλάψε για το γιο του, τον Ιωάχας, ο οποίος βασίλευσε 3 μήνες, έπραξε το πονηρό, τον συνέλαβε ο Φαραώ, τον πήγε εχμάλωτο στην Αίγυπτο και εκεί ελπίζει ότι ο Φαραώ θα τον λυπηθεί και θα τον επιστρέψει. Και λέει, δεν θα τον επιστρέψει, δεν θέλει επιστρέψει πλέον στη γη του, αλλά θα αποθάνει σε εκείνον τον τόπο που τον έφεραν εχμάλωτο και δεν θα δει πλέον τη γη ταύτη.
Μην κλαις και θρηνείς για τον Ιωσία που πέθανε, είναι στον ουρανό. Να κλάψεις και να θρηνείς για αυτόν που ζει και είναι εχμάλωτος στην Αίγυπτο. Για τις αμαρτίες του, για τις παραβάσεις του. Και εκεί θα πεθάνει και εκεί θα χαθεί. Και έλα εδώ τώρα εσύ Ιωακείμ. Και τώρα να προσέξουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στο 13 εδάφιο διαβάζω. Ουέ εις τον οικοδομούντα τον οίκον αυτού χι εν δικαιοσύνη και τα υπερώ αυτού χι εν ευθύτητη. Τον μεταχειριζόμενο την εργασία του πλησίον αυτού αμισθή και αμή αποδίδοντα εις αυτόν το μισθόν του κόπου αυτού. Τον λέγοντα εγώ θα οικοδομήσω στον εαυτό μου μεγάλο σπίτι και υπερώα ευρύχωρα και ταράτσες και μπαλκόνια και θα ανοίγω παράθυρα στον εαυτό μου και θα στεγάζω, θα κάνω και στέγες με κέδρο του Λιβάνου και θα το χρωματίσω με μίλτο και σμάλτο. Και ρωτάει ο Θεός, εσύ που τα λες όλα αυτά και δεν λογαριάζεις τους εργάτες σου και τους πληρώνεις και δεν τους πληρώνεις το μισθό τους και τους αδικείς και τους βάζεις να χτίζουν και τους λες φύγετε από εδώ πέρα τώρα και φτιάχνεις μεγάλα σπίτια για να φανερωθεί η δόξα σου και μεγάλα παράθυρα και μεγάλα μπαλκόνια και μεγάλη πολυτέλεια. Έλα να σου πω, ο πατέρας σου ο Ιωσίας δεν έτρωγε και δεν έπινε και επειδή έκαμε κρίση και δικαιοσύνη δεν ευημερούσε. Ευημερούσε επειδή έχτιζε παλάτια και πύργους ή επειδή έκαμε το θέλημα του Θεού όλη του τη ζωή. Δεν έκρινε του πτωχού την κρίση και του πένιτος και τότε ευημερούσε, δεν βοηθούσε τον φτωχό και τον πένιτα και ο Θεός τον ευλογούσε και τον ευημερούσε. Δεν ήταν αυτό μια απόδειξη ότι γνώριζε εμένα? Δεν ήταν απόδειξη η ζωή του, η συμπεριφορά του ότι γνώριζε εμένα? Δεν ήταν απόδειξη ότι εγώ ήμουνα μαζί του γιατί του φέρνα υβριχωρία και ευημερία? Αλλά η δική σου η οφθαλμή, η Ιωακείμ, και η δική σου η καρδιά είναι στραμμένες στην πλεονεξία. Και εδώ τώρα αδερφοί αγαπητοί να δώσουμε λίγο σημασία στη λέξη πλεονεξία. Πλεονεξία σημαίνει θέλω πιο πολύ. Ενώ ο Λόγος του Θεού τι λέει, αρκείστε σε αυτά που έχετε. Ο πλεονέκτης θέλει, επιθυμεί όσα του πλησίον του είναι. Επιθυμεί ό,τι δεν έχει και έχει ο άλλος. Το βλέμμα του έχει ξεφύγει από εκεί που πρέπει να είναι, από το Θεό για τον δοξάζει και από τον εαυτό του για να μετανοεί. Αλλά είναι το βλέμμα του στο διπλανό του για να τον ζηλεύει, να τον φθονεί και να είναι έτοιμος να τον αδικήσει. Φοβερό πράγμα να ζηλεύεις με την ευτυχία του άλλου, την ευημερία του άλλου, τη χαρά του άλλου. Να κλαις όταν χαίρεται ο άλλος. Και να χαίρεσαι όταν είναι δυστυχισμένος ο άλλος. Αυτό θα πει πλεονεξία. Μόνο εγώ. Και αν είναι δυνατό και αυτό που έχεις να στο πάρω. Δικό μου το θέλω. Με διάφορους τρόπους. Είναι το αντίθετο ακριβώς αυτό που κάνει ο Θεός. Ο Θεός τι λέει, ετείτε και θέλεις να σωθεί. Ό,τι έχω θα σου το δώσω σε ένα παιδί μου. Και για να το πούμε ότι το ό,τι έχω δεν είναι απλό. Θα μου πεις όταν είναι ένας πάρα πολύ πλούσιος όπως ο Θεός, εύκολο είναι να δίνει. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε που φάνηκε η αγάπη του Θεού, όταν έδωσε το μονογενή Υιό του. Εκεί είναι η προσφορά. Όταν πρόσφερε το απάβγασμα της δόξης του. Όταν εθυσίασε τον Υιόν του και τον είδε επικατάρατο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτή είναι προσφορά. Αυτή είναι προσφορά. Αλλά η καρδιά σου και η οφθαλμή σου είναι στραμμένη στην πλεονεξία. Εδώ αδερφοί αγαπητοί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, πολύ επικίνδυνα και πλησίον είναι το κακό.
Μεστά πλεονεξίας, λέει η Γραφή, γεμάτα από πλεονεξία. Η καρδιά σου λοιπόν και ο οφθαλμής σου είναι στην πλεονεξία, εις το να εκχαίεις αιμαθών, να θανατώνεις. Και όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, δεν βρίσκεται σε αυτόν φως, αλήθεια, ζωή. Και όποιος μισεί τον αδελφό του, είναι ανθρωποκτόνος. Τρομακτικό να σκεφτεί κανείς ότι μισώ τον αδελφό μου. Αντιπαθώ τον αδελφό μου, δεν τον χωνεύω τον αδελφό μου. Φοβερό. Φοβερό, αδελφοί. Η καρδιά σου και η οφθαλμή σου είναι στη δυναστεία και στη βία. Δυνάστης, καταδυνάστης. Και όταν ο άνθρωπος δυναστεύει, είναι φοβερός. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορεί ένας άντρας να γίνει δυνάστης στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Μία γυναίκα πόσο εύκολο να γίνει δυνάστης στον άντρα της. Απαιτεί. Τον καταδυναστεύει. Όλο απαιτεί, όλο θέλει. Και ο άντρας πολλές φορές, μερικές φορές είναι τόσο καλός που δεν λέει όχι. Και αν το εκμεταλλεύεται και ζητάει και ζητάει και ζητάει. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα. Είναι τόσο καλή η γυναίκα και ο άντρας το εκμεταλλεύεται και ζητάει και ζητάει και ζητάει. Την καταδυναστεύει. Τι νομίζετε, καλό θα γίνει στο δυνάστη? Ναι, στο τέλος θα τον παραδώσει ο Θεός στα χέρια της και θα την παραδώσει ο Θεός στα χέρια του. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θερίζει. Να προσέχουμε, αδελφοί, την καταδυναστεία και να προσέχουμε τη βία. Στη δυναστεία και στη βία. Βίαιος άνθρωπος. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σηκώνει το χέρι ο άντρας στη γυναίκα και αντίστροφα. Να σηκώνει η γυναίκα το χέρι στον άντρα. Αυτό το Θεός, αδελφοί αγαπητοί, το θεωρεί βδέλυγμα. Αλλά το ίδιο κακό είναι να κακοποιείς τα παιδιά σου. Το ίδιο κακό είναι να κακοποιείς τον αδελφό σου και την αδελφή σου. Γιατί η βία δεν είναι μόνο χειροδικία. Η βία είναι και ψυχολογική, είναι και κοινωνική, είναι και αδελφική, είναι και ό,τι θέλεις βία. Τη βία ο Θεός τη συχαίνεται. Και είναι διαφορετικό η βία από τη δυναστεία. Η δυναστεία είναι θα σε κάνω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω, συγγνώμη, θα σε κάνω ό,τι θέλω. Η βία είναι θα σου αλλάξω τα φώτα. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτά. Με το Θεό δεν παίζει κανείς και δεν πρέπει να αδιαφορεί και να μην λογαριάζει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό του λέει, επειδή έχεις αυτά τα χάλια, θα τα αφήσει ταφήν γαϊδουριού. Άκου τι λέει ο Θεός, Θα τα αφήσει ταφήν όνου. Πώς ψοφάει το γαϊδούρι και το τραβάνε και το πετάνε έξω από τις πύλες να το φάνε τα άγρια ζώα. Έτσι θα πεθάνεις. Πόσο σκληρός ακούγεται καμιά φορά ο Λόγος του Θεού. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Πόσο σκληρός είναι πολλές φορές ο Θεός όταν οργίζεται. Γιατί εγώ ελάλησα στην ευημερία σου, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Όταν τα πράγματα πηγαίναν καλά σε σένα, εγώ σου μίλησα. Αλλά εσύ είπες απαράτα με, δεν σ' ακούω. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, πιστεύω ότι σε όλους μας μιλάει ο Θεός. Ποτέ μην μπούμε απαράταμε στο Λόγο του Θεού. Ποτέ μην σκανδαλιστούμε στο Λόγο του Θεού. Και αν δεν μπορούμε, ας πούμε, βόηθα με Χριστέ μου. Συγχώρεσέ με, Κύριέ μου. Ελέησέ με. Δεν θα σου βγει ποτέ σε καλό να σκληρύνεις την καρδιά σου. Σήμερα λέει, αν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου για να την πάθεις όπως αυτοί που σκλήρυναν την καρδιά τους και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο και ποτέ δεν εισήλθανε στη γη Χαναάν. Ποτέ μη σκληρύνουμε την καρδιά μας, οτιδήποτε και να ακούμε. Άλλωστε
ό,τι ακούμε το επιτρέπει ο Θεός να τα ακούμε. Είτε ο Θεός το λέει και πρέπει να ταπεινωθούμε αφού μας το λέει και το ακούσαμε και το καταλάβαμε, είτε ο Θεός το επέτρεψε να έρθει στα αυτιά μας και πάλι πρέπει να ταπεινωθούμε για να βρούμε χάρη από το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βρούμε χάρη από το Θεό. Η ταπείνωση μόνο. Μόνο η ταπείνωση. Μην πεις ποτέ, είναι δυνατόν ο Θεός να το πει αυτό. Και αν το πει, χάθηκες φουκαρά μου. Μα είναι δυνατόν, ωραία και δεν το πει. Τι έπαθες εσύ? Και στις δυο περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση η ευλογία του Θεού είναι προσδιορισμένη σε αυτό που λέει αμήν ο Κύριος να κάνει χάρη. Και θα κάνει ο Κύριος χάρη. Ο άνθρωπος όμως που λέει, τι είναι αυτά που μου λες τώρα, εγώ σε ξέρω εσένα. Εκεί χαλάει η δουλειά. Γιατί μπορεί να βγεις με δίκιο, αλλά δεν θα βγεις ποτέ με χάρη. Και τι να το κάνω, να δικαιωθώ και να χάσω τη χάρη του Θεού? Εγώ ενδιαφέρομαι να μην δικαιωθώ, αν υπάρχει λόγος, αλλά να βρίσκω χάρη από το Θεό. Αμήν, αδερφοί. Εκείνο που διεκδικούμε σαν χριστιανοί, δεν έχουμε τίποτα άλλο να διεκδικήσουμε. Είναι η χάρις του Θεού. Και για να έχουμε χάρη Θεού, γρήγορα μετανιώνουμε και γρήγορα να ταπεινωνόμαστε. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνουμε, γρήγορα να μετανιώνουμε. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνουμε να δίνουμε δόξα στο Θεό. Δεν τα καταφέραμε, βρήκαμε χάρη από το Θεό. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος της επιτυχίας, της ευλογίας και της χαράς στη ζωή μας. Αν αφήνουμε όμως την καρδιά μας να μαγειρεύονται, και ο διάβολος βρίσκει τρόπους, πανούργος, να μαγειρέψει με σκέψεις, με διαλογισμούς, με βέλη πεπειρωμένα, να κάνει την καρδιά μας ρημάδι. Ρημάδι. Και γιατί το είπε αυτό και μου το είπε αυτό και πώς το είπε αυτό, και όλος δεν έχει καταλάβει τίποτα ο καημένος. Και δημιουργούμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, σκέψεις, και στο τέλος ταλαιπωρούμεθα. Τι ωραίο που να πούμε αμήν Κύριε, ελέησέ με. Αμήν Κύριε Θεέ μου, βόηθησέ με σε παρακαλώ. Είναι δύσκολο? Σας ρωτάω, είναι δύσκολο? Είναι το πιο εύκολο και το πιο αποτελεσματικό. Και συνεχίζει, αλλά δεν είσαι μόνο εσύ. Εσύ θα πεθάνεις, Ιωακήμ. Έρχεται μετά ο γιος ο Ιωαχήν, ο οποίος και αυτός θα πράξει δύσκολα πράγματα και πονηρά απέναντι του Θεού. Και γι' αυτό δεν έχω καλό μέλλον. Λίγους μήνες θα βασιλεύσει, θα εχμαλωτιστεί και θα αποσταλεί στη Βαβυλώνα εχμάλωτος μαζί με όλα τα σκεύη του ναού. Και με απελπισία ο Θεός, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, με θλίψη ο Θεός, λέει στο 29 εδάφιο, «Ω γη, γη, άκουε τον λόγο του Κυρίου». Ούτω λέγει Κύριος, γράψατε προς τον άνθρωπο τούτον, τον Ιωαχήν, τον γιο του Ιωακήμ. Άτεκνος θα παραμείνει, άνθρωπος που δεν πρόκειται να ευωδωθεί, χωρίς σπέρμα και χωρίς εύνοια Θεού. Και δεν πρόκειται από αυτόν τον άνθρωπο να βγει ποτέ βασιλιάς του Ιούδα. Τελειώνει το κακό. Τελειώνει η βασιλεία, τελειώνει η εξουσία, τελεία και παύλα. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να βάλει ο Θεός στη ζωή σου τελεία. Να πει τέλος με σένα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μακροθυμία. Μακροθυμία, μας περιμένει ο Θεός. Αλλά κάποτε υπάρχει τέλος στη μακροθυμία. Γι' αυτό τώρα, λέει η Γραφή, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να ακούσει τη φωνή του Θεού και επιμένω σε αυτό. Μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Μη σκληραίνεις. Μη σκληραίνουμε την καρδιά μας. Ποτέ και για τίποτα, αδερφοί. Θα έρθει ο πειρασμός. Θα έρθει η δοκιμασία του Θεού. Να δοκιμάσει η καρδιά σου, θα παραμείνει απαλή και τρυφερή? Ή θα σκληραίνει με το παραμικρό? Μπορείς να πεις θα χαρίζω, μπορείς να πεις δεν πειράζει. Τότε θα έρθει η ευλογία του Θεού. Στο δεν πειράζει, στα χαρίζω.
Και βλέπω ανθρώπους, αδερφοί, που μου λένε τι να κάνω εδώ πέρα, άστα αδερφέ μου. Ναι, μου λέει αδερφέ, άστα. Και χαίρεται η ψυχή μου. Και λέω, αν χαίρομαι εγώ σε ένα τέτοιον αδερφό, σε μια τέτοια αδερφή, που λέει δεν πειράζει, πόσο μάλλον θα χαίρεται ο Θεός. Και πόσο λυπάται ο Θεός όταν κρατάμε στην καρδιά μας, διεκδικούμε, φωνάζουμε, αγριεύουμε, σκληραίνουμε και υπερηφανευόμαστε. Πόσο λυπάται ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει καρδιά απαλή και τρυφερή. Συντετριμένη καρδιά, ταπεινό πνεύμα και ιδιαιτέρως να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού, ώστε να επιβλέπει σε εμάς ο Θεός πάντοτε με εύνοια. Θέλουμε τίποτα άλλο, αδερφοί, από την εύνοια του Θεού. Εγώ τι να σας πω, τίποτα άλλο δεν θέλω. Μόνο την εύνοια του Θεού να έχω. Γιατί αν έχω την εύνοια του Θεού, τα έχω όλα. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μου.